Ένας ελέφαντας πάει στην πόλη, από τον Αμίκ Γκάρκ. Στη μέση μιας μεγάλης πόλης υπήρχε ένας μικρός ζωολογικός κήπος, όπου ζούσε μια μικρή ελεφαντίνα. Τη λέγαν Ρόζα. Ο επιστάτης του ζωολογικού αγαπούσε πολύ τη Ρόζα και την περιποιόταν προσεκτικά. Πολλοίς κόσμος ερχόταν να δει τη μικρή ελεφαντίνα. Διασκέδαζαν που την έβλεπαν να τρώει με τη μια μία δωδεκάδα μπανάνες. Αλλά η Ρόζα ήταν λυπημένη παρόλη την προσοχή και την αγάπη. Της έλειπε η παρέα και η φιλία με άλλους ελέφαντες. Μια μέρα, αφού τάισε τη Ρόζα, ο επιστάτης ξέχασε να κλειδώσει το κλουβί της. Εκείνη βρήκε λοιπόν την ευκαιρία να το σκάσει. Στην αρχή συνάντησε έναν παγωτατζή. Εκείνος όταν την είδε εγκατέλειψε το καροτσάκι με τα παγωτά και άρχισε να τρέχει πανικόβλητος. Η Ρόζα, περίεργη όπως ήταν, βούτυξε την προβοσκίδα της μέσα στα παγωτά. Ήταν τόσο δροσερό, γλυκό και τόσο γευστικό που δεν μπόρεσε να κρατηθεί και το έφαγε όλο το παγωτό. Αφού χόρτασε, συνέχισε να περπατάει. Τα μάτια της ήταν ανήσυχα, σαν να ψάχναν κάτι. Ξαφνικά, σε ένα μαγαζί, είδε μια ορδή ελέφαντων στην οθόνη της τηλεόρασης. «Να τη φίλη που ψάχνω», σκέφτηκε και μπήκε μέσα στο μαγαζί. Ο κόσμος έφυγε κατατρομαγμένος, αφήνοντας τη μικρή Ρόζα μόνη της. Η Ρόζα προσπάθησε μάταια να μιλήσει με τους ελέφαντας στην τηλεόραση, αλλά εκείνοι μοιάζαν να την αγνοούν. Απογοητευμένη βγήκε από το μαγαζί. Στο δρόμο βρήκε έναν πολιτή καρύδας. «Ναι, επιτέλους βρήκα μία μπάλα. Μπορώ να παίξω», είπε δυνατά η Ρόζα. Και με μιας έδωσε μια κλωτσιά σε μία καρύδα. Η καρύδα πετάχτηκε ψηλά και έπεσε από την άλλη μεριά του δρόμου δίπλα σε ένα αγοράκι που έπαιζε στο πάρκο. Η Ρόζα έτρεξε ενθουσιασμένη προς την άλλη μεριά του δρόμου, αποφασισμένη να ξαναπάρει την καρύδα μπάλα της. Τα αμάξια αρχίσαν να κλαξονάρουν, τα φρένα να σφυρίζουν, οι οδηγοί να φωνάζουν ο ένας τον άλλον. Η Ρόζα είχε σπείρει τον πανικό και είχε δημιουργήσει άθελά της μια φοβερή κίνηση. Τελικά ήρθε ο τροχονόμος για να βάλει τάξη και ειδοποιήθηκε και ο ζωολογικός κήπος. Αγνοώντας τον πανικό γύρω της, η Ρόζα έτρεξε προς το πάρκο. Σταμάτησε μπροστά από το μικρό αγοράκι, το οποίο της χαμογελούσε. Το αγοράκι άπλωσε το χεράκι του και την χάιδεψε. Η Ρόζα, όλο χαρά που βρήκε επιτέλους έναν φίλο, φύσηξε δυνατά με την προβοσκίδα της. Εκείνη τη στιγμή, ο επιστάτης του ζωολογικού έφτασε στο πάρκο. Βλέποντας την Ρόζα στο πάρκο, συνειδητοποίησε ότι δεν θα ήταν ποτέ πια χαρούμενη μέσα στο κλουβί. Ο ζωολογικός κήπος μετέφερε τη Ρόζα σε ένα προστατευμένο δάσος μακριά από την πόλη, όπου υπήρχαν πολλοί άλλοι ελέφαντες. Η Ρόζα μεγάλωσε χαρούμενη και ευτυχισμένη. Και από εδώ και στο εξής,
όσοι θέλουν να δούνε τη Ρόζα μπορούν ακόμα να τη δουν να τρώει τις μπανάνες της ανάμεσα στα δέντρα και όχι ανάμεσα από τα σίδερα.